Πείτε μου δύο λόγια για τα καρναβάλια και τις παραδόσεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες εδώ πέρα στο χωριό της Αιανής. Κάτσε τώρα όμως να ξεκινήσω. Την άλλη Πέμπτη είναι η Τσικνοπέμπτη. Την άλλη Πέμπτη. Ετοιμάζουν το φαγό, ανάβουν τη φωτιά. Να. Μαζεύονται οι γειτονιές που έχουν το φαγό. Είναι εδώ οι μαχαλάδες. Οι μαχαλάδες. Όλοι μαζεύονται όλα. Παιδιά, μαμάδες, μπαμπάδες, με τα εγγόνια, γιαγιές, όλοι ντύνονται κιόλας με παραδοσιακές στολές. Γενικώς, Τσικνοπέμπτη, να πούμε με την ίδια τη λέξη, Τσικνοπέμπτη είναι που τρώγεται το κρέας. Α, για πείτε μας αυτά. Εκείνη την ημέρα. Ναι. Και ψένουν ο κόσμος, τρώνε εδώ, διασκεδάζουν. Χαίρονται, συναντιόνται όλοι, συγγενείς, φίλοι. Είναι χαρά δηλαδή. Είναι χαρά μεγάλη. Όντως, έχει όργανα, μουσική, τέτοια παραδοσιακή. Και μουσική, βέβαια, και εδώ το χωριό έχει και παραδοσιακά χορευτικά και τέτοια. Βέβαια, και χορευτικά και τώρα γίνεται μεγάλο. Δηλαδή κάποιες παλιές κάθε γειτονιά και πάνε μετά τις απόκριση που ξεκινάει η εβδομάδα των απόκριων. Μάλιστα. Ανάβουν το φανό όλοι και ντύνονται καθένας και μαζεύονται σε ένα φανό. Πάνε και επισκέπτονται παραδείγματος χάρη εδώ. Που το λέμε εδώ στο. Πώς λέγεται αυτό, να πούμε και εσύ. Εδώ στον Άγιο Γιώργη που είναι. Στον Άγιο Γιώργη, ναι. Θα ξεκινήσουν από κάπου. Και κάθε μέρα θα πηγαίνουν και σε διαφορετικό φανό. Όλοι οι φανοί μαζεύονται σε ένα. Και τρώνε και ετοιμάζουν από εκείνη τη μεριά, ας πούμε, ετοιμάζουν φαγητά, πίτες, γλυκά και κερνούνται τους κερνών όλους αυτοί που πηγαίνουν. Πολύ ωραία. Κατάλαβες και κάθε μέρα, όλη την εβδομάδα τώρα, δηλαδή μετά την Τσικνοπέμπτη, την άλλη εβδομάδα. Ξεκινούν να πάνε στους φανούς. Στις γειτονιές που έχουν αναμένο φανό και είναι οργανωμένοι. Κάθε μέρα γίνεται αυτό. Κάθε μέρα όλη την εβδομάδα. Α. Δευτέρα, που Δευτέρα ξεκινούσαν εκεί από την Νητιά. Ναι. Μετά ξεκινούν πηγαίνουν στο Μήλο. Πώς το ονομάζονται τώρα οι τοποθεσίες που γίνονται οι φανοί. Ναι. Γειτονιές. Ναι. Μετά στα Χορταρίτσια, στη Λακουστά που λέμε εμείς εδώ στο. Και πηγαίνουν όλοι οι φανοί μαζεύονται σε έναν. Δηλαδή ντυμένοι με στολές, με παραδόσεις, με κάνουν και σκετσάκια, παίζουν και σκέτς μαζί. Ξέρω, είναι πολύ γέλιο βγάζεται, διασκεδάζεται πάρα πολύ. Όχι, διασκεδάζεται ο κόσμος πάρα πολύ. Χρειάζεται αυτό, άρα γιατί από εκεί και πέρα, μετά ακολουθεί το Πάσχα και, μετά, ναι. Και πρέπει να πέσουμε λίγο και στην νηστεία και στη στέρηση. Μετά από αυτή την εβδομάδα που μαζεύονται όλοι οι φανοί σε έναν, κάθε μέρα και πάνε σε έναν, δίνονται παραδοσιακές κλές και πηγαίνουν. Τελειώνει αυτή η εβδομάδα. Μάλιστα. Και μετά την άλλη εβδομάδα δεν γίνεται. Αυτή την εβδομάδα, την άλλη, μετά την Τσικνοπέμπτη. Τελειώνει η εβδομάδα. Ναι. Την Κυριακή το βράδυ θα χτυπήσει η καμπάνα. Μάλιστα. Θα έρθουν όλοι στην εκκλησία και γίνεται ο εισπερινός της συγχώρησης. Ναι. Όσοι εκκλησιάζονται εκείνο το βράδυ στον εισπερινό της συγχώρησης, όπως γίνεται το γλέντι όλη την εβδομάδα, μαζεύεται ο κόσμος στην εκκλησία εδώ στον Αγιώργιο, στον εισπερινό και μετά τον εισπερινό σταματούμε όλοι σειρά κατά ηλικία, πιο πρώτα οι μεγάλοι και μετά οι μικρότεροι. Και ξέρουμε όλοι μας τώρα που θα σταματήσουμε. Το είναι παραδοσιακό έθιμο. Είναι μόνο εδώ στην Αιανή. Δεν ξέρω που γίνεται αλλού, αλλά λέγεται στη θρησκεία μας ο εισπερινός της συγχώρησης. Αμά, η συγχώρεση είναι σημαντικό πράγμα και λείπει από τους ανθρώπους. Ξέρετε ότι κανείς δεν συγχωρεί τον άλλον. Ακριβώς. Γι' αυτό έχουμε φτάσει. Και είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι συγκινητικό, είναι πνευματικό, μας γαλινεύει. Συγχωνόμαστε με όλους, χαμογελάμε, χαιρόμαστε που θα πούμε στην νηστεία. Και μετά ξεκινάει η νηστεία μας που πρέπει. Η κυρία Σαρακουστή δεν έχει ούτε. Έχει πόδια και τρέχει, αλλά δεν έχει στόμα. Δεν πρέπει να μιλάμε καθόλου, ούτε να σχολιάζουμε τον έναν ούτε τον άλλον. Απλά να μην έχουμε τη. Να είμαστε καλοί άνθρωποι, να μην έχουμε το κακό μέσα μας όσο μπορούμε. Ακριβώς. Να μπορούμε να δίνουμε αγάπη.
Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Είναι και για ελεημοσύνη, είναι και για πολλά πράγματα. Θεία, ήθελα να σε ρωτήσω, κυρία Στέλλα είπαμε, έτσι. Κυρία Στέλλα, ήθελα να σε ρωτήσω και για το μουσείο εδώ πέρα. Υπάρχουν κάποια αρχαιολογικά... Φυσικά δεν ξέρω πολλά πράγματα, αλλά υπάρχουν και έχουμε πάρα πολύ. Και γίνονται συνεχώς ανασκαφές, ε! Και ανασκαφές γίνονται. Και ήθελα να πάω εγώ στο μουσείο, αλλά μου είπανε συνήθως δεν είναι ανοιχτό, γιατί. Αν πάω, μπορεί να. Το ανοίγει. Υπάρχει ο φύλακας, δεν ξέρω τώρα. Καλά, θα πάω. Κυρία Στέλλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, παιδί μου. Και όλος ο κόσμος εδώ πέρα θα σας ευχαριστεί. Καλό Πάσχα να έχουμε, όλος ο κόσμος. Καλή Ανάσταση. Με το καλό να διανύσουμε την νηστεία. Ευχαριστώ πολύ. Τι να δω τώρα, και για να δω. Μπορώ να δω.